Λοιπόν, να πούμε φυσικά ότι περιμένουμε τη στήριξή σας. Έτσι είναι το κλασικό supporters του Be Better. To improve ourselves. Λοιπόν, θέλουμε τη στήριξή σας, θέλουμε το like σας, θέλουμε το subscribe σας. Για να γινόμαστε εγώ υπόσχομαι ότι θα κουρευτώ άμα. Και εγώ πρέπει να κουρευτώ, αλήθεια. Θα κουρευτώ αν φτάσουμε τα 15.000 στο YouTube. Εγώ περιμένω με τα πρόβατα μαζί, έχω συνηθίσει από το χωριό τότε παλιά. Όταν με τα κατσίκια και τα πρόβατα και κουρευόμαστε κι εμείς. Λοιπόν, να πούμε ότι θέλουμε τη στήριξη σας και θέλουμε και τις ιδέες σας, παιδιά. Γιατί. Για να γίνουμε καλύτεροι. Όχι, με τις δικές σας ιδέες μπορεί να έρθει ένα καλύτερο βίντεο, μια καλύτερη ιδέα, κάτι διαφορετικό. Κάναμε και το top 10 σφαγές, έτσι, το part 1. Θα κάνουμε και άλλα πράγματα. Και άλλα top 10 και άλλα content. Γενικά έχουμε πολύ μέλλον μπροστά μας. Είμαστε μικρά παιδιά και δύο, έχουμε πολλά χρόνια μπροστά μας. Δηλαδή, λοιπόν, αυτή τη στιγμή βέβαια θα πούμε για το Πάο Ξάνθη. Καλά, εγώ είμαι μικρός, δηλαδή. Ό,τι και εγώ μικρός είμαι. Ναι, μικρός 40. Τι 40, ρε μαλάκα. Λάξει. 34. 35, δηλαδή. 34. Μισή ιστορία, δεν υπάρχει καμία κασίδα. Δεν υπάρχει καμία κασίδα. Είναι το μαλλί. Σε ένα χρόνο. Γνώρισα προχθές το παιδί που με είπε τέτοιο. Βάψω μαλλιά. Άμα είναι να τα βάβει, καλύτερα να μην έχει. Άρε βαψωμαλιά. Άμα να τα βάψει, καλύτερα μην έχει. Έτσι, σωστά όπως είπε και ο Ζούγας. Πάω Ξάνθη Σάββατο, 7.30 ώρα. Possibility, Spirit. Ναι, είναι κόντρα στην παλιά ομάδα. Είναι οι δύο αγάπες του Spirit. We had a good spirit. Ο Πάοκ, ο οποίος έρχεται από νίκη και έπαιξε και μέσα στη διακοπή. Σωστό, έπαιξε κύπελο με τον Εργοτέλη. Έπαιξε κύπελο με τον Εργοτέλη. Ήταν καταπληκτικός ο Πάοκ για το παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ καλός. Τον έβαλε ο Εργοτέλης μέσα στην περιοχή στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, αλλά ο Φέρμπλουμ έβγαλε τα λεφτά από offside θέση. Εγώ δεν είδα τίποτα για να λέγεται. Σε περίφημο δηλαδή. Όχι, δεν είδα τίποτα. Είναι offside. Ήταν λίγο offside. Το λες εσύ. Όχι, εγώ δεν υιοθετώ. Το αν είναι offside ή όχι δεν έχει να τα κάνει με το αν λέω εγώ ή όχι. Να, είναι τι εσύ. Είναι ή τι δεν είναι. Γιατί εγώ δεν διάβασα πουθενά ότι. Σε πήρε ο ύπνος. Σε πήρε ο ύπνος. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν είναι ούτε πρώτη φορά ούτε τελευταία. Λοιπόν, να πούμε ότι. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί να αντέξει κριτική πάρα πολύ γιατί ο Πάοκ. Έπαιξε πολλές αλλαγές. Δεν έπαιξε πάρα πολλές αλλαγές. Εντάξει, είχε. Έπαιζε ο Μάτος, ο Βέρμπλουμ. Ο Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ, δηλαδή είχε καλούς παίκτες μέσα. Εντάξει, προφανώς και λείπαν κάποιοι. Προφανώς ήταν και αγκαρία, παιδί μου, γι' αυτό λέω ότι. Ο Μάτος δεν πήρε εθνική Βραζιλίας. Δεν την έχει πάει εθνική Βραζιλίας. Περίεργο βέβαια γιατί. Ναι, γιατί κάνει καλές εμφανίσεις. Ο Ντάνιελ ήταν τραυματίας και θα περίμενε κανείς ότι τέλος πάντων. Ποιος ξέρει, μπορεί στις επόμενες. Μπορεί στις επόμενες, εντάξει, είναι και πιτσιρικάς άλλωστε. Πάω Ξάνθη Σάββατο 7.30 ώρα. Ένα παιχνίδι το οποίο όπως είπαμε και πριν κοντράρει τι δύο αγάπησε η Possibility και Spirit του Λουτσέσκου με την παλιά ομάδα. Με την παλιά ομάδα, την Ξάνθη την οποία την έχει φέρει. Σε πολύ ανταγωνιστικό επίπεδο την πήγε και τελικό κυπέλου. Δηλαδή έκανε ωραία πράγματα. Είχε καλή πορεία με την Ξάνθη. Είχε καλή πορεία με την Ξάνθη. Εκεί είχε και τον Πανόπουλο, τον πολύ συμπαθή. Ο Πανόπουλος έβγαλε πάλι μια ανακοίνωση. Έλεγε επική ανακοίνωση στο παιχνίδι τη Ξάνθη με τον Πανιόνιο που έχει. Για τον Άγγελο Στασιάδη λέει. Ήταν προσευχή. Η ανακοίνωση τη Ξάνθη ήταν μια προσευχή. Προφανώς είναι το κλασικό όταν. Δηλαδή όταν εκεί με καλεί τα θεία. Α, σαν αυτό που είπε και ο Αγγέλου τώρα με το Περιστέρι. Μπράβο, ναι. Να κάνω το σταυρό και δεν μιλάω. Ναι, μπράβο, κάτι τέτοιο. Η Ξάνθη, η οποία μας έχει συνηθίσει τέτοιου είδους ανακοινώσεις, βέβαια. Ναι. Έχει πει μάλιστα παλιότερα ότι τις έχει αναθέσει σε γραφείο στο εξωτερικό της ανακοινώσεις. Τι λες. Ναι. Τι ο Πανόπουλος το έχει πει. Σε συγγραφέα δηλαδή. Σε συνέντευξή του. Δεν ξέρω, σε γραφείο. Μήπως εκεί στα Marvel Studio γράφει. Μάλλον σε γραφείο PR, τώρα δεν ξέρω τι κατά. PR. Έμαθα και εγώ τώρα το PR και το λέω. Λοιπόν, πάω Ξάνθη. Ο Πάοκ που έχει το χτύπημα, δέχτηκε το χτύπημα με τον κατέβασμα του λογαριασμού του. Περίμενε. Καταρχάς αυτό εδώ είναι πολύ μεγάλη. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλη υπόθεση γιατί ουσιαστικά χάνει ένα αίρεσμα που έχει στα social media. Βασικά χάνει τον βασικό του επικοινωνιακό κρύο. Κρύο. Το πολιορκητικό επικοινωνιακό κρύο. Μα έχω πάθει εξάρτηση κι όλο εσένα ναι ζητάω. Μα τι να κάνω. Γυρνά που σε αγαπάω. Γυρνά πίσω ή έστω τηλεφώνα. Πες μου πως υπάρχει ελπίδα ακόμα. Ναι, πριν απ' όλα να πούμε ότι ο Πάοκ είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος. Καλά, αυτό είναι γνωστό. Και αυτό το πράγμα έρχεται ως κεραυνό σε νεθρία. Δηλαδή, ουσιαστικά θα περίμενε κάποιος, ρε παιδί μου, ότι να γίνονται και άλλοι λογαριασμοί. Για να σου δώσω να καταλάβεις λίγο πώς λειτουργεί το θέμα, γιατί δεν τα θυμάσαι. Γιατί μπορεί και ο κόσμος να μην ξέρει. Ναι, δεν ξέρει. Και εσύ δεν τα θυμάσαι και πολύ καλά. Περάσαν πολλά χρόνια από τότε που δούλευες σε αυτό το τέτοιο είδους θέσεις. Τώρα, ας πούμε, κατεβάζει ο Γιωργάκης, λοιπόν, τον λογαριασμό του στο Instagram. Ποιος ο Παπανδρέου. Ο Σαββίδης. Είναι θείος μου. Λοιπόν, ο Γιωργάκης κατεβάζει τον λογαριασμό του. Τώρα παίρνει εγώ πει. Αυτό αυτομάτως
Χτυπάει κουδουνάκι στο Instagram, έφτασε στο. Όχι! Στη βάλε. Ενεργοποιεί του ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Τι έγινε. Σου λέει τι γίνεται τώρα πέρα. Ναι. Για ποιο λόγο τα κατέβασε. Ναι. Τι, μήπως έγινε κάτι που δεν πήρε χαμπάρι. Ναι. Μήπως έχει γίνει κάτι με την ομάδα. Ναι. Μήπως μάλλον, μήπως έχουν κόντρα. Ναι. Δηλαδή καταλαβαίνεις. Μήπως έβαλε μέσα τον Γιατί έφυγε και ο Μίχελ πριν από δύο μέρες, τρεις. Σωστό. Έχει φύγει ο Μίχελ. Δηλαδή μήπως έχει κάποιο είδους. Γιατί πήρε ένα άλλο χρηγό διευθυντή ο ΠΑΟΚ. Μήπως έχασε την είδηση, δεν το είπε μέσω Instagram και στεναχωρήθηκε. Μήπως τον έδωσε καμιά φάπα ο Ιβάνιο, το λέει άντεξε κόλλα με το Instagram. Ναι, ναι. Μήπως είναι αυτά τα νέα παιδιά και εσείς δεν μπορεί να σας κάνω τίποτα. Μήπως στεναχωρήθηκε με τον Τράκη, τον Γιανακόπουλο. Ο, εκεί τώρα να σταθούμε λίγο. Να σταθούμε. Να σταθούμε λίγο. Γιατί θεωρώ ότι είναι και το πιο προφανές σενάριο. Έτσι, το πιο, το σενάριο που λένε πολλές φορές εσείς ότι το πιο απλό σενάριο είναι και το. Είναι αυτό που το γίνεται. Ναι. Λοιπόν, με τον Τράκη να πούμε ότι τον κύριο Γιανακόπουλο είναι φίλοι. Οι διαδικτυακοί φίλοι μπορεί να είναι και στην πραγματικότητα. Δεν ξέρουμε. Όμως υπήρχε μια προδοσία από πλευράς του Δημήτρη Γιάννη. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Βασικά υπήρχε ένα τρίτο πρόσωπο. Βασικά. Ναι. Ήταν ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο. Μπήκε στη διαδικτυακή σχέση του Τράκη και του Τζορτζή. Ναι. Βέβαια το τρίτο πρόσωπο είναι το Κάρι. Είναι το Κάρι. Ο Θόδωρος Καρπίνης. Ή Μίστερ Παλέτας. Μίστερ Παλέτας με φανέλα πάνω κάτω ήταν έτσι. Πιτζαμωτή ήταν. Και το γιο του. Και το γιο του, βάλε σαν δίδυμη. Δηλαδή είναι εκεί που πα και τι παίρνει μαζί που λέει έχω ένα μικρό νούμερο και ένα μεγάλο. Φέρτες και τις δύο. Λοιπόν, ο οποίος πήγε στο παιχνίδι. Πήγε στο Παναθηναϊκό Ολυμπιακός για τον μπάσκετ. Και εκεί με Τράκη, πολύ χαρκετίσματα. Με Τράκη, φιλιά, ναι. Τον έβαλε κάτσε και κάτω στο κόρτ του Σάιν. Ναι, γλέψε και τον Ολυμπιακό που λένε, ρε παιδί, κάποιοι λένε κακοί ότι το συμπαθεί ο Καρπίδης στον Ολυμπιακό. Κάποιοι λένε ότι, βασικά ο ίδιος το λέει, ο ίδιος το έχει πει ότι παλιά ήμουν Ολυμπιακός, αλλά εντάξει, πλέον προφανώς έχει τα στρέφει συναισθήματα για τον Άρη, φαντάζομαι. Και τόσο πολύ που γλεντάει και την. Ήταν τη παλιά ομάδα. Ναι. Καλά, δεν ξέρω το κρατάει. Μπορεί να πήγε ο Ολυμπιακός εκεί. Α, όσο ναι, μπορεί. Αχ, εντάξει, δεν υιοθετούμε. Λοιπόν. Δεν υιοθετούμε. Βέβαια, ο Καρυπίδης ανέβασε περιχαρή σε αυτή τη φωτογραφία. Πρόλαβαν κάποια site, α πούμε, την κάναν είδηση. Βέβαια, έφαγε μετά το ποστιλούκι από του Αριανού και την κατέβασε, Άρον. Την κατέβασε. Βέβαια, αυτό ήταν ικανό να προκαλέσει τριγμού στη σχέση του Σαββίδη με τον Τράκη, ο οποίο. Άρα, φίλε, εσύ κάνει. Μου κάνει εμένα χαριεντίζευμα να μου κάνει like στο Instagram και πα και κάνει τον αντίπαλο πρόεδρο τη ομάδα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να ήταν αυτό ο στόχο του Καρυπίδη. Να πήγε να χαλάσει τη σχέση και να τα κατάφερε. Ναι. Σου λέω να του χτυπήσω έτσι. Ο σαφότερο σκοπό να ήταν να πέσει το Instagram του. Σαν την Ειρήνη δηλαδή στο GNTM. Το μοντέλο. Πώ θα φέρει αυτό. Α, που παίξαμε τον αναπτήρα. Παίξαμε τον αναπτήρα και του έβαλε τη διχόνοια μέσα γιατί του έκανε μπουρδέλο. Κατάλαβε μου σε. Και όπω λένε και τα ρεπορτάζ, θέλω να διαβάσω από το κείμενο που λένε. Να διαβάσω από το κείμενο πώ απαγγέλει και τώρα θα διαβάσω από το. Τις τελευταίες 48 ώρες, Αριστοτέλειο, ο Γιώργος Σαββίδης αποφάσισε για προσωπικούς λόγους να απενεργοποιήσει τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου είχε φτάσει να έχει 70.000 ακολούθους. 70.000 ακολούθους. Ενώ παραμένει άγνωστο αν θα επιστρέψει με το ίδιο προφίλ στο γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Εντάξει. Αυτή είναι η είδηση που προκύπτει τώρα αυτή τη στιγμή από το. Ναι. Από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τώρα να τον πάρουμε και πιο σοβαρά. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε τον Πανετολικό πριν την διακοπή, μια νίκη ψηλό. Μας έβγαλε και το κολ-κολ, το μοναδικό στοίχημα που έχουμε πιάσει το τελευταίο μήνα. Η αλήθεια είναι αυτή. Όχι το τελευταίο μήνα, εντάξει, μην κάνουμε. Εντάξει, τελευταίες 25 μέρες. Λοιπόν, ο Πανετολικός, όπου ήταν ανταγωνιστικός ως ένα βαθμό, στο πρώτο μήχρονο ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος. Έβγαλε ωραίες φάσεις, είχε πολύ πράγμα, έχασε. Θα μπορούσε να το πάρει το μάτς πιο εύκολα. Στο τέλος αγχώθηκε χωρίς λόγο ουσιαστικά γιατί ο Πανετολικός είχε μια φάση, μια κατεβασιά, είναι και φάση γκολ. Με τον Καμαρά. Δίκαια κέρδισε. Έχει συν 9 πλέον από την ΑΕΚ. Πολύ σημαντικό. Και έχει και το συν 6 από τον Ολυμπιακό. Έχει το συν 6 από τον Ολυμπιακό και το συν 2 από τον Ατρόμητο. Και το συν 2 από τον Ατρόμητο που δεν τον υπολογίζουμε. Εντάξει. Εσύ. Δεν τον υπολογίζουμε. Εσύ, ρε φίλε. Ίδιοι λένε ότι δεν πάμε για πρωτάθλημα. Ίδιοι το λένε. Δεν τον υπολογίζουμε τον Ατρόμητο γιατί οι ίδιοι λένε ότι δεν. Οι ίδιοι λένε ότι δεν το θέλουμε το πρωτάθλημα. Δεν μπορούμε να το διεκδικήσουμε. Α, δεν το θέλουμε. Δεν μπορούμε να το διεκδικήσουμε, λένε. Ρε φίλε, δεν ξέρουμε. Όπως έχουν νικήσει τους πάντες. Δεν ξέρουμε μέχρι που πάνε τα πόδια μας. Μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε. Τώρα που πάνε τα πόδια τους. Α, θα πούμε άλλο με το που πάνε τα πόδια τους γιατί έχουμε τέμπτη Ολυμπιακό. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος. Υποδέχεται μια Ξάνθη η οποία έρχεται από την ήττα από τον Πανιόνιο. Ναι, αναπάντεχη. Κακή ήττα για την Ξάνθη. Πολύ κακή ήττα. Οδυνηρή ήττα βασικά γιατί είναι κόντρα σε μια ομάδα με τους ίδιους στόχους. Η πρώτη ήττα μετά από πολύ καιρό. Μετά από πολύ καιρό. Έτσι. Νομίζω είναι η πρώτη ήττα μετά την πρεμιέρα. Αν δεν κάνω λάθος. Από τον Παναθηναϊκό. Ναι, δεν κάνεις λάθος. Είναι η πρώτη ήττα μετά την πρεμιέρα. Δεν κάνω λάθος γιατί ποτέ δεν κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, καλά, αυτό ας να το ξέρουμε εμείς και αυτοί που μας βλέπουν καλύτερα. Σωστό αυτό. Ναι. Λοιπόν, μετά την ήττα λοιπόν από τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα ξανά εντός έδρας. Δεν ήταν και πάρα πολύ καλή αλήθεια, αλλά νομίζω ότι ίσως να μην άξιζε να χάσει. Τέλος πάντων, εντάξει, μπορώ να πω ότι είναι οδυνηρό αποτέλεσμα μόνο και μόνο γιατί παίζει κόντρα σε μια ομάδα που έχει τους ίδιους στόχους. Ναι, κακό. Και όχι, και είναι ένα κακό αποτέλεσμα αν συμπαραγγείλει κανείς ότι είχε. Η Ξάνθη βρίσκεται στις ψηλές θέσεις βαθμολογίες. Δηλαδή, ναι, ναι. Υπήρχε ένα πλάνο σωστό.
Έπαιζε καλά, είχε Φίζει φτάσει καλά, ψηλά. Ναι, και ήταν ένα, μια κακή παρένθεση, μπορούμε να πούμε. Ναι, εντάξει, έτσι είναι. Απλά η Ξάνθη είναι μια από τι πιο αποτελεσματικέ ομάδε, όπω και ο Ατρόμητο. Μια ομάδα που δεν έχει μεγάλο rotation, έχει συγκεκριμένα 14-15 παίκτε, δεν έχει παραπάνω. Αλλά ευτύχησε να έχει έναν γέντριζε και μπροστά, ο οποίο παστελώνει τα πάντα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τον Ατρόμητο. Που δεν ξέρω γιατί μιλάμε τόσο για τον Ατρόμητο. Δεν ξέρω, πειράζει. Δεν πειράζει. Ναι. Ναι, τώρα... Στο μοντάζ δεν θα κοπούνε, φίλε, γιατί εγώ τον Ατρόμητο του συμπαθώ. Φενταγή είναι αδέρφια μα. Η Ξάνθη, να πω ότι είναι αίτητη φέτος εκτός έδρας. Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό να το κρατήσουμε. Έχει δύο νίκες και δύο ισοπαλίες. Ψιλοσκοράρει σχεδόν πάντα εκτός έδρας η Ξάνθη. Ναι, για να είναι αίτητη, κάπως θα γίνεται. Ναι. Μπορεί να είναι 0-0. Ναι, ναι, 0-0 και είναι τέταρτη. Στα τελευταία 10 μάτς μεταξύ τους, τα 7 ήταν over. Over, ναι. Οπότε ανοιχτά παιχνίδια. Είναι ψιλοανοιχτά παιχνίδια. Βέβαια, να πω ότι ο ΠΑΟΚ έρχεται από 18 σερί εντός έδρας νίκες. Το καλύτερο του πρωτάθλημα μέχρι στιγμής, 10η αγωνιστική αίτητος, πρώτος. Δεν υπολογίζω Ολυμπιακό και ΑΕΚ, τα μάτια, το ένα που δεν ξεκίνησε και το άλλο που δεν τελείωσε. Φέτος έχει 5-5 νίκες, στις 4 δεν έφαγε γκολ. Οπότε είναι και αυτό ένα στοιχείο, έτσι. Πριν πούμε το προγνωστικό, να πούμε και τις αποδόσεις. Να δούμε πόσο παίζει το ΠΑΟΚ. 1-25. Ευκαιρία, ωραία. Καλό. Λοιπόν, χ 5-80 και διπλό 14 φράγκα. Εμείς θα πάμε με το χ ημίχρονο σε απόδοση υψηλή 2,70. Ναι, πολύ υψηλή. Όντως, γιατί τόσο υψηλή, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εντάξει, εσύ 1,25 παίζει το άσος. Λογικό, δεν είναι να παίζει. Ναι, γιατί όμως, γιατί να παίρνετε και καλά ο ΠΑΟΚ να κερδίζει από το ημίχρονο, ας πούμε, γιατί είναι τόσο ψηλό. Ωραία, παίξει το χ ημίχρονο άμα δεν πρέπει και καλά. Αυτό το παίξει, αφού το δίνουν οι μεταράδε. Αυτό, έτσι, αυτό. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Ξάνθη Σάββατο 7,5 ώρα κρατάμε το χ ημίχρονο σε απόδοση 2,70.